Να σταθούμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές κλινικές και στα εργαστήρια της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχει και ανακοίνωση του συλλόγου σας αναφορικά και με τα όσα συμβαίνουν σήμερα και με τις επιτάξεις πλέον που έχουμε και νοσοκομείων, όπως αυτή του Σαραφιανού, που μάλιστα πηγαίνει και προσωπικό από δημόσια νοσοκομεία προς τη συγκεκριμένη κλινική. Θα θέλαμε καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο για την κατάσταση αυτή. Γενικά αυτό που βιώνουμε είναι μια τραγική κατάσταση. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γρήγορες. Η κατάσταση επιδεινώνεται συνέχεια και φέρνει την τεράστια ευθύνη το ότι δεν προέβησε όλες τις κινήσεις εκείνες που χρειαζόντουσαν για να προλάβει τα χειρότερα. Ένα είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, ιατρικού προσωπικού και στην επίταξη, όπως καλούσαμε εμείς από τον Μάρτιο που πέρασε, να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Ξέραμε ότι αυτό θα γιγαντωθεί και αργά ή γρήγορα οι ΜΕΘ θα γεμίσουν, τα νοσοκομεία θα γεμίσουν και η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Επιλέξανε το καλοκαίρι και να χαλαρώσουν τα μέτρα και να ανοίξουν τον τουρισμό και γίναμε όλοι θυσία στο βωμό του κέρδους των επιχειρήσεων των τουριστικών. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα, γιατί από το Μάρτιο ακόμα ζητούσαν σωματεία φορείς επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Όχι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον. Γιατί καλούν σε επίταξη τελευταία στιγμή κλινικές οι οποίες δεν έχουν κανένα προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Πηγαίνουν νοσηλευτικό προσωπικό από τον ΕΟΔΗ για να εκπαιδεύσει τους νοσηλευτές για μια κατάσταση την οποία δεν έχουν αντιμετωπίσει και δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Όπως έγινε και στη Γενική Κλινική, όπου παρευρέθηκε εκεί πέρα από τον ΕΟΔΗ προσωπικό και αντίθηκαν πολύ αργά και αφού είχε γίνει η επίταξη, ότι η κλινική δεν μπορεί να ταπεξέλθει στους ασθενείς που έχουν COVID. Επίσης, πολύ τραγικό το ότι επιλέξανε μια κλινική όπως το Σαραφιανό, όπου οι συνθήκες εργασίας και πριν από αυτήν την επίταξη ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ λίγα τα άτομα τα οποία δουλεύουν πλέον εκεί πέρα, γιατί ο εργοδότης χρωστάει στους εργαζόμενους όλους τους μισθούς του 2020 και επιδόματα από το 2019. Mm-hmm. Και επίσης, λόγω των χρεών που έχει, δεν έχει ούτε αναλώσιμα ούτε τίποτα. Mm-hmm. Και τώρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση, να καλεί δημόσιους υπαλλήλους νοσηλευτές να πηγαίνουν και να επανδρώσουν τις ιδιωτικές κλινικές, σημαίνει ότι υποστελεχώνονται τα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή αδυνατίζει πάλι το δημόσιο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, αυτές τις μέρες, πώς τη ζείτε μέσα στις ιδιωτικές κλινικές? Από τη μία έχουμε το σύνολο των εργαζομένων έχει ένα φόβο για το πώς θα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Η δουλειά σπάει κόκαλα. Έχουμε όλη δουλειά η οποία δεν βγήκε από τις ειδικές κλινικές στο προηγούμενο lockdown ή ο περιορισμός που υπήρχε μέσα στο καλοκαίρι. Ξαφνικά ήταν ένας όγκος δουλειάς που έπρεπε να βγει μέσα στο Σεπτέμβριο και μέχρι σήμερα. Που πάει να πει ότι οι ειδικές κλινικές αυτή τη στιγμή δουλεύουν στα full. Υπάρχει επίσης το φαινόμενο το ότι πολλοί νέοι εργαζόμενοι δεν αντέχουν και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις συνθήκες δουλειάς στις ειδικές κλινικές, γιατί ο καθένας δουλεύει για δύο, η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, επιδόματα και δικαιώματα δεν υπάρχουν, οπότε με τη σειρά τους εγκαταλείπουν τις κλινικές, οπότε υπάρχει και μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Mm-hmm. Αυτό βέβαια προκύπτει και από την έλλειψη κλαδικής σύμβασης και οτιδήποτε μπορεί να προστατεύσει τον εργαζόμενο και να του προσφέρει το κάτι παραπάνω στη δουλειά του και στα δικαιώματά του. Τώρα έχουν προχωρήσει στην επίταξη της αρρωγής. Θα έχουν ενημερώσει το προσωπικό ότι από εβδομάδα θα γίνει COVID κλινική, το οποίο δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Υπάρχει ένα σύνολο εργαζομένων, 60 άτομα περίπου, το οποίο είναι φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλου είδους ειδικότητες, οι οποίες είναι για την αποκατάσταση ασθενών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν αν θα δουλεύουν και θα έχουν δουλειά αύριο. Γιατί πολύ απλά το περιεχόμενο της εργασίας τους διαφέρει από την αντιμετώπιση του COVID. Αυτό που είπε απειλητικά η εργοδοσία την πλευρά της είναι ότι όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παραιτηθούν, να φύγουν από τη δουλειά τους. Όλοι οι άλλοι θα τους βρούμε έστω και μια δουλειά να κάνουν, το οποίο είναι απίστευτο τραγικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια δουλεύει σε αυτόν τον κλάδο σαν φυσιοθεραπευτής, ξαφνικά να τον αναγκάζουν είτε να κάνει τον νοσηλευτή είτε τον τραυματιοφορέα, είτε να τον αναγκάζουν στην παραίτηση. Και όλος αυτός ο κόσμος, οι ασθενείς που είναι μέσα στο κέντρο αποκατάστασης και χρήζουν νοσηλείας, τι θα γίνουνε? Αυτό που έχει γίνει, έγινε και στη Γενική Κλινική και στο Σαραφιανό, τους βγάζουν έξω με το ζόρι, γίνεται εισιτήριο και τους μπέχουν να πάνε είτε σε άλλες κλινικές άμα χρήσει περαιτέρω
αποκατάστασης, είτε τους αναγκάζουν να πάνε στο σπίτι τους, με ό,τι προεκτάσεις και αν έχει αυτό. Κάποιος ασθενής ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση μεταχειρητική ή είναι σε αποκατάσταση ή έχει κάποιο άλλο είδους πρόβλημα υγείας, γινόταν στο σπίτι του, κινδυνεύει. Κινδυνεύει γιατί μπορεί να επιδείνωση της υγείας του. Επίσης, το στρίμωγμα των περιστατικών αυτών σε άλλη ιδιωτική κλινική, πάει να πει ότι ο συγχρονισμός της κλινικής κλινικής θα είναι μεγαλύτερος. Άρα και ο κίνδυνος για την εξάπλωση του ιού ακόμα μεγαλύτερος. Mm. Όπως πολύ απλά, πέρσι το Μάρτιο υπήρχε το lockdown και υποτίθεται ότι ο ΔΥΕ έπαιρνε μέτρα και η κυβέρνηση έπαιρνε μέτρα, αλλά στην ουσία δεν έγινε τίποτα. Στα γεροκομεία λειτουργούσαμε 100% πληρότητα. Η κάθε αίθουσα είχε 5 ηλικιωμένους και δεν υπήρξε η αρρέωση των δωματίων και ο συγχρονισμός αυτός έφερε και τα ανάλογα κόστη στις ζωές, στις ανθρώπινες ζωές. Έτσι έγινε και στο γεροκομείο στο Λευστοχώρη, σε διάφορα άλλα γεροκομεία στην Αθήνα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Τώρα, μέτρα προστασίας, ατομικής σας προστασίας σας δίνονται. Γίνονται έλεγχοι, γίνονται ιχνηλατήσεις στους εργαζόμενους αν είναι θετικοί στον κορονοϊό? Κοιτάξτε, υπάρχει η εξής κλίμακα. Υπάρχει εκεί πέρα που υπάρχουν παρεμβάσεις έντονες από την πλευρά των σωματείων, είτε των επιχειρησιακών είτε του κλαδικού σωματείου, και οι εργοδότες είναι αναγκασμένοι να πάρουν και περισσότερα μέτρα. Όπου δεν υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση, γιατί απαγορεύεται το σωματείο να μπει μέσα, απαγορεύεται ο εργαζόμενος να σηκώσει κεφάλι, να μιλήσει, τότε υπάρχει και αντίστοιχη χαλαρότητα. Ξέρουμε κλινικές αυτή τη στιγμή που δίνανε μία μάσκα σε κάθε νοσηλευτή και του λέγανε κοίταξε να βγάλει το 8 με αυτό, χωρίς γάντια, χωρίς όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Έχουμε πετύχει όπου έχουμε παρεμβεί να αναγκάσουμε τους εργοδότες να πάρουν μέτρα. Έχουμε βγάλει τις αντίστοιχες ανακοινώσεις στα δελτία τύπου για να τους αναγκάσουμε να προστατεύσουν τους εργαζόμενους. Τεστ γίνονται σε κάποιες κλινικές. Σε κάποιες άλλες κλινικές υπάρχει αυτή η χαλαρότητα που προέκυψε και από το καλοκαίρι, μόνο όταν γινόταν από άδειες είτε γινόταν μια φορά το μήνα ένα τυπικό τεστ σε κάποιους εργαζόμενους δειγματοληπτικά. Mm-hmm. Πάλι πιέζουμε ότι πρέπει τα τεστ να γίνονται συνεχώς, ασταμάτητα, σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί πολύ απλά αν το κολλήσει ένας εργαζόμενος θα το μεταφέρει στους υπόλοιπους, θα το μεταφέρει στους ασθενείς και θα κινδυνεύσουν ζωές. Άρα τελικά, κύριε Παρδάλη, τόσα χρήματα που διοχετεύονται τούτες τις ώρες προς τις ιδιωτικές κλινικές, ακόμη και έμψυχο υλικό από τα δημόσια νοσοκομεία, πάνε κατευθείαν στα σεντούκια των κλινικαρχών. Δεν πάνε καν στους εργαζόμενους. Δεν πάνε στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς δικαιώματα, χωρίς τίποτα να τους ωφελεί για την καθημερινότητά τους. Η μισθή πλέον είναι 550 ευρώ για έναν νοσηλευτή. Για ποιο λόγο να πάει να δουλέψει, για ποιο λόγο να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο? Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν λέγεται επίταξη, λέγεται παζάρεμα, λέγεται διεκδικούν οι κλινικά σε αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη μερίδα του που διακινεί αυτή τη στιγμή το κράτος για την αντιμετώπιση του COVID. Δεν γίνεται να πουλάνε νοσήλιο για τέτοια περιστατικά τόσο ακριβά. Δεν γίνεται μια μέθη, η οποία σαν ιδιώτη θα κόστησε 800 ευρώ την ημέρα, να απαιτούν από το κράτος να το αποζημιώνει 1.600 ευρώ. Αυτή τη στιγμή αυτοί θα διπλασιάσουν τα κέρδη τους, ενώ οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν με 3.60 χωρίς δικαιώματα και με φόβο για την καθημερινότητά τους και την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Μάλιστα. Την ώρα που καλπάζει η πανδημία. Την ώρα που καλπάζει η πανδημία. Mm-hmm. Τώρα, μέρα απεργίας. Αύριο 26 του μηνός η Ομοσπονδία μας και τα Σωματεία έχουν πάρει απόφαση, και το κλαδικό και τα επιχειρησιακά, απόφαση για συμμετοχή στην απεργία. Είναι μεγάλη απεργία, είναι γιατί πρώτον αυτός ο νόμος που θέλουν να περάσουν, που καταργεί το 8ωρο, είναι τραγικός. Είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί, είναι κάτι που θα το ζήσουμε πολύ άσχημα στο πετσί μας την ημέρα. Ήδη γίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή τι κάνουν, τους χαρίζουν και τις υπερορίες μας. Δεν πρέπει να περάσει, πρέπει να βγούμε έξω, να δηλώσουμε για αυτό το πράγμα, να απεργήσουμε για τις συνθήκες δουλειάς, για όλα όσα γίνονται γύρω μας, για τις ζωές μας και για την αξιοπρέπειά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.